Καλησπέρα Πασχάλη, παραλείπουμε τώρα τους πληθυντικούς ευγενίας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και συλληπιτήρια κιόλας Ευχαριστώ πολύ. Για τον πρόεδρο. Εντάξει, πολύ ξαφνικό, εντάξει, και για την οικογένεια του Άρη, ακόμα περισσότερο νομίζω για εσάς, τα μέλη της οικογένειάς του. Δεν ήταν τόσο ξαφνικό, γιατί την τελευταία φορά που μίλησα μαζί του πριν από καμιά 10 μέρες, μου λέει ανιψιέ θα το βγάλουμε μάλλον το καλοκαίρι. Ναι. Λέω γιατί λες θα το βγάλουμε μάλλον το καλοκαίρι. Γιατί αρχίσαν και μεγαλώνουν τα προβλήματα και γίνονται πιο πολλά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τον άφησε η καρδιά του σήμερα το πρωί, αλλά υπήρχαν προβλήματα καρκίνου που είχε κάνει ήδη τις πρώτες μεταστάσεις. Ναι. Δεν ήταν καλά εδώ και αρκετό καιρό. Δεν ήταν καλά εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Και το ξέρετε όλοι εσείς που ασχολείστε με το ρεπορτάζ του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί αρκετές φορές είχε μπει μέσα στο νοσοκομείο όσο ήταν πρόεδρος, και όπως όλοι ξέρουμε επιβαρύνθηκε η υγεία του, ήθελε να είναι μέσα στο σύλλογο, δεν ακολουθούσε, να το πω έτσι, δεν ακολουθούσε καθόλου τις προσταγές των γιατρών και πολύ περισσότερο και του αδερφού του, ο οποίος δίδυμος αδερφός του, ο Ανέστης, είναι και καθηγητής Πανεπιστημίου Ορυλά βέβαια, ναι, αλλά τον έλεγε πρέπει να προσέχεις. Δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι. Ναι, και το έκανε και πολλά χρόνια κιόλας. Εντάξει, και γιατί το έκανε και πολλά χρόνια. Τα προβλήματα υγείας που είχε τον ταλαιπωρούσαν αρκετά χρόνια και μέσα τετραετία που ήταν πρόεδρος στον Εραστέχνη, αλλά είναι αυτό που λες και εσύ ότι δεν σταματούσε και δημιουργούσε και σε αρκετούς από εμάς έτσι την απορία πώς αντέχει και πνευματικά και σωματικά. Δηλαδή τον έβλεπες ότι παρά τα προβλήματα υγείας που είχε, ήταν σχεδόν κάθε μέρα στα γραφεία, ασχολιόταν με όλα τα τμήματα, προσπαθούσε, πάλευε. Είχε για ένα διάστημα, όχι μικρό κιόλας, στα χέρια του αυτή την καυτή πατάτα του ποδοσφαιρικού τμήματος που τότε υπαγότανε στον Εραστέχνη. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πιστέψτε με, μαζί με τον Παναγιώτη τον Αλεξανδρέδη, αυτοί οι δύο άνθρωποι κρατήσανε ψηλά τον Άρη. Ναι. Πραγματικά ο Γιάννης μαζί με τον κύριο Παναγιώτη ήταν οι άνθρωποι που όχι μόνο βάλαν τα στήθια τους, όχι μόνο βάλανε ό,τι είχανε, βάλανε και τις οικογένειές τους και πάνω από τις οικογένειές τους ο χρόνος, τα πάντα. Ναι. Δηλαδή ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν όχι μόνο τον ΑΣΥΓΜΑ, όχι μόνο την ΠΑΕ, γιατί ο ΑΣΥΓΜΑ δημιούργησε την ΠΑΕ που πήρε ο Φόδωρος ο Καρυπίδης. Έτσι. Και τον βοηθήσανε πάρα πολύ τον Φόδωρο τον Καρυπίδη για να φτάσουμε σήμερα εδώ και να είμαστε ευχαριστημένοι και περήφανοι για την ομάδα της ΠΑΕ. Αν θυμάστε είχαν μπει μπροστά και για την ΚΑΕ. Σωστό. Στα προβλήματα. Αν πάμε πιο πίσω θα θυμηθείτε ότι είχε έτοιμο μαζί με τον Παναγιώτη πάλι τον Αλεξανδρίδη, είχαν έτοιμο άρθρο 44 για να μην πέσει ο Άρης τότε στην γάμα κατηγορία, να μην έχουμε δηλαδή όλη αυτήν εδώ την περιπέτεια που περάσαμε τα 2 χρόνια, τα 4 μάλλον μαζί με τη Β. Ναι. Τι να πω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνον παραμέλησε τον εαυτό του και την οικογένειά του για τον Άρη, το έκανε με τόσο πολύ, με περισσή αγάπη και ανιδιοτέλεια. Όσοι τον έζησαν από κοντά, όχι μόνο στην οικογένεια αλλά και μέσα στον Άρη, έχουν να το πούν αυτό. Εγώ, αν και συγγενής, κοντραρίστηκα πολλές φορές μαζί του για το καλό του Άρη βέβαια πάντα, γιατί και εγώ ήθελα το καλό του τμήματος του δικού μου. Και έτσι είχαμε τις, να το πω έτσι, αδελφικές διαφωνίες. Μπορεί να μην του φαινόταν, αλλά είχε πολύ δυναμική σαν χαρακτήρα, ειδικά σε κάποια ζητήματα. Ναι, μπορεί να φαινόταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, αλλά ήταν και επίμονος αρκετές φορές σε κάποια πράγματα. Ναι. Ήταν επίμονος, ήταν σκληρό καρύδι, ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας, ήταν τεχνοκράτης. Αυτά τα χρόνια τα οποία εργάστηκε και στην ΠΑΕ, τη σημάζεψε, και φυσικά και στον ΑΣΥΓΜΑ,
πάντα μαζί με τον Παναγιώτη τον Αλεξανδρίδη, και το τονίζω αυτό γιατί οι αποφάσεις πάντα ήταν από κοινού. Έτσι. Ποτέ δεν διανοούνταν κανένας να πάρει από μόνος του μια απόφαση. Ναι. Ο Γιάννης είχε τον Παναγιώτη όπως τον είχε και στα ράλι συνοδηγό, έτσι ήταν μαζί παντού και πάντα. Ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης ο Ψηφίδης ήταν πρόεδρος και στον όμιλο, στον αυτοκινητιστικό όμιλο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήρθε και από τον ουρανό, να το πω έτσι, και ανέλαβε τον Άρη. Είχε γνώση από τα κοινά, τον γνώριζε η Θεσσαλονίκη, τον γνώριζαν οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα στη Θεσσαλονίκη έχουν διάφορα πόστα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πήγαινε πίσω για το καλό του Άρη. Πάλεψε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο Άρης το γήπεδο έχει ενεργειακό πιστοποιητικό και μπορούμε και νοικιάζουμε είτε την μπουτίκ, είτε την πυραρία, είτε οτιδήποτε, ξεκίνησε και τελείωσε επί των ημερών του. Mm-hmm. Και έχει, να το πω έτσι, έχει τακτοποιήσει πάρα πολλά πράγματα μέσα στον Άρη, τα οποία επί σειρά ετών δεν τα άγγιζε κανένας. Να. Αυτό που βλέπαμε κάθε μέρα, 10 η ώρα το πρωί, 10 και 4, να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια με την τζαντούλα, να μπαίνει μέσα, να ανοίγει το γραφείο του και να κάθεται με το κουστούμι πάντα. Τη γραβάτα, ναι. Τιμούσε τη θέση του. Ναι. Πάντα. Και μου έκανε εντύπωση μια φορά, θυμάμαι, είχε κάνει ένα από τα χειρουργεία που έχει κάνει για τον πνεύμονα κιόλας, νομίζω. Και μετά από 1-2 μέρες έτυχε να βρεθώ στο κήπεδο και ήταν πάλι εκεί. Ναι, έτσι είναι. Και του λέω, θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί με βλέπει μακριά και γι' αυτό πάντα με τους νέους, νεαρέ. Και του λέω, πρόεδρε, λέω, τι κάνεις, δηλαδή, και τα λοιπά. Λέει, δεν γίνεται, έχουμε λέει τόσα πράγματα, δεν έχουμε χρόνο να καθόμαστε σπίτια μας, λέει. Έτσι είναι. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Και γενικότερα, επειδή εσύ τον είχε ζήσει και εκτός Άρη, και εμείς έτσι σε πολύ μικρότερο βαθμό, βέβαια, σε κάποιες φάσεις που ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα, είτε σε εκδηλώσεις για τον Άρη, είτε οπουδήποτε αλλού. Ήταν και ένας ωραίος τύπος, δηλαδή. Ήταν αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Ναι, μποέμ, ωραίος τύπος. Ναι. Μποέμις, ωραίος τύπος, γλεντζές, με πάρα πολλούς φίλους. Ναι. Πάρα πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο γνωστός στη Θεσσαλονίκη, ήταν παντού γνωστός. Στα νιάτα του σαν οδηγός ράλι αυτοκινήτων ήταν πανελληνίος από τους καλύτερους οδηγούς. Ναι, όντως. Τις περισσότερες φορές με τον Παναγιώτη τον Αλεξανδρίδη συνοδηγό. από παλιά μαζί. Ήμασταν σαν σύλλογος πολύ τυχεροί που βρέθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που δεν υπήρχαν άλλοι να μπουν μπροστά. Όντως. Που μπήκανε μπροστά, που νοικοκυρέψανε τον ΑΣΥΓΜΑ, που ξέρει πλέον ο Λευθέρης ο Αρβανίτης τι χρωστάει που ο σύλλογος. Κάνανε ένα σωρό δικαστήρια για τα χρήματα της εφορίας, για χρήματα τα οποία μας ζητούσανε κάποιοι, για χρήματα τα οποία ο Άρης δεν είχε ασχοληθεί ποτέ. Αν θα σας πει και ο Χρήστος ο Γρόλιος, αλλά και όλο το νομικό το επιτελείο, το πόση δουλειά έχουν κάνει αυτοί οι δύο άνθρωποι για τον Άρη, δεν μπορείτε να τη φανταστείτε. Δεν βγήκαν ποτέ να τη διαφημίσουν. Δεν χρειαζόταν. Για αυτούς ήταν καθήκον. Και αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί θυμάμαι, είχα επιχειρήσει 3 φορές να τον βγάλω και στην εκπομπή και πάντα επέμενε και έλεγε ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε, λέει, εμείς. Έτσι. Ήταν τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή επέλεγε συγκεκριμένα τις δημόσιες τοποθετήσεις του από ένα σημείο και μετά, είτε συνελεύσα το έκανε. Δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ δύσκολο θα τον έλεγε να λέει κάτι, όσο ειδικά είχε και τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου στον ερασιτέχνη. Εγώ θα το πω πάλι, ήμασταν πολύ τυχεροί. Ήμασταν πολύ τυχεροί αυτά τα 4 χρόνια της Προεδρίας του, γιατί πραγματικά σημάζεψε τα ασημάζευτα.
ο σύλλογος αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με έτσι όπως ήταν πριν από 5 χρόνια. Όντως, όντως. Ο σύλλογος έχει αρχή, μέση και τέλος, να το πω έτσι. Εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα του που θα το σκεπάσει το Γιάννη. Εμάς σαν οικογένεια εννοείται ότι θα μας λείψει. Ήταν ο αγαπημένος μου ο θείος. Και ένας άνθρωπος που για μένα κατάφερε να είναι, πέτυχε τον ιδανικό συνδυασμό. Εγώ πιστεύω γενικότερα ότι χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι στις ομάδες. Τεχνοκράτης με συνέστημα παράλληλα, γιατί σπάνια βρίσκεις και τα δύο σε έναν άνθρωπο που είναι σε μια ομάδα. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που πέρασαν από τον Άρη, έστω και σε επίπεδο ερασιτέχνη. Τον είχαμε δει βέβαια και στην ΠΑΕ, που είχε την γνώση του τεχνοκράτη λόγω του ότι ήταν επιχειρηματίας, αλλά και της αγάπης που είχε οικογενειακά γενικότερα που έχετε για τον, για το σύλλογο. Αύριο είναι η κηδεία, έτσι? Η κηδεία είναι αύριο στις 6 παρατέταρτο, ναι, στα κημητήρια Αναστάσεως. Τώρα βέβαια δεν ξέρω λόγω της πανδημίας ποιες είναι οι συνθήκες και τι γίνεται τώρα σε τέτοιες... Και εγώ δεν το ξέρω, ναι, και εγώ δεν το ξέρω, πίστεψέ με. Ναι. Εμείς οικογενειακά φυσικά εντάξει, εσείς θα είμαστε εννοείτε, εκεί. Θα είστε εκεί. Ναι, και εμείς βέβαια δεν ξέρουμε με τι συνθήκες θα πάμε και πώς θα είναι και, ναι, τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε. Κατάλαβα. Τι να πω. Μάλιστα. Επειδή καταλαβαίνω και τη φόρτισή σου, δεν θέλω τώρα να σε βάλω άλλο σε αυτή τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να ακουστούν κάποια πράγματα σε μια πολύ δύσκολη μέρα, είναι αλήθεια. Εννοείται πρώτα για εσάς αλλά και για την οικογένεια του Άρη. Ούτε εσείς θα τον ξεχάσετε, ούτε η οικογένεια του Άρη εννοείται θα τον ξεχάσει. Αυτό που θα ήθελα να σου πω, ναι, που να συμπληρώσω σε αυτά που είπες προηγουμένως, ότι ήταν και τεχνοκράτης αλλά και πολύ συναισθηματικά. Πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Ναι. Ο Βασίλης ο Ψηφίδης, ο αδερφός του ο μεγάλος, ναι, που έπαιξε στον Άρη, ναι, ποδόσφαιρο με τη μεγάλη ομάδα του 70 που πήραμε το κύπελο. Λοιπόν, πολλές φορές του έλεγε, εσύ έχεις φτάσει να αγαπάς την ομάδα περισσότερο από μένα. Φαντάσου. Και τον έλεγε, φτάνει. Ναι. Φτάνει, ναι. Είναι λίγα αυτά που σας έχω πει. Δηλαδή, έχει αδικηθεί. Έχει αδικηθεί πραγματικά, πάντως έχει δουλέψει τόσο πολύ που όσοι ήταν δίπλα στο σύλλογο ξέρουν την προσφορά. Αυτό δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας, ούτε την εργατικότητα, ούτε τη θέλησή του να βοηθήσει την ομάδα με ποιο τρόπο μπορεί. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Υγεία, κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Είπα πέντε κουβέντες για το θείο μου. Να είσαι καλά, Πασχάλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε, λοιπόν, να είστε καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Πασχάλης Καραγιάννης, πισηρά ετών έφορος του τμήματος Πόλο, μέλος οικογένειας του Γιάννη Ψηφίδη, ανιψιός του. Ποτέ δεν το διαφήμισε ούτε αυτός, ούτε ο Γιάννης Ψηφίδης είχε αναφερθεί δημόσια συγγένεια που είχε με τον Πασχάλη τον Καραγιάννη, ο οποίος είναι πολύ γνωστός ιδιαίτερα στους κόλπους οικογένειας του Άρη. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Και ως εκπομπή για να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιάννη του Ψηφίδη, μιλώντας με έναν άνθρωπο που τον έζησε και παραγωγικά, γιατί συνυπήρξαν μαζί και σε διοικητικά συμβούλια. Τον ήξερε και σαν άνθρωπο λόγω της οικογενειακής σχέσης που είχαν. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει τον Κυριάννη. Αύριο 6 παρατέταρτο η κηδεία στα κημητήρια της Θέρμης και πιθανό και αύριο κιόλας να έχουμε και έναν ακόμα άνθρωπο για να μιλήσουμε για τον Γιάννη του Ψηφίδη και όχι μόνο φυσικά.